Καλησπέρα φίλες και φίλοι του μπάσκετ από το κλειστό της Καλλιθέας, το eurohoops.net, πιστό στο ραντεβού του με το πρωτάθλημα της Α2. Είναι και πάλι κοντά σας για να σας προσφέρει άλλη μια ζωντανή μετάδοση. Αυτή φορά στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, ο Εθνικός υποδέχεται το Χολαργό. Δύο ομάδες που ισοβαθμούν στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 13-12. 6η και 7η μοιράζονται και θα προσπαθήσουν αυτές τις 5 αγωνιστικές που μένουν να κάνουν το θαύμα, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, να μπορέσουν να μπουν σφήνα στην πεντάδα των play-off. Πρώτη επίθεση για τον Χολαργό με τον Σοκράτη Γκυζόγιαννη να στοχεί σε σου 3 πόντων από τη γωνία. Οι πεντάδες των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο Χολαργό είναι ο Τζακόπουλος, ο οποίος σούταρε τώρα για 3 πόντους. Ο Κιαπέκος με το 13. Ο Μιλόσεβιτς, ο Γκυζόγιαννης και ο Μοτσενίγος. Ενώ για τους γηπεδούχους, για τους οποίους ο Λάνε εκτέλεσε για 3 πόντους στην πρώτη τους προσπάθεια στο σημερινό μάτς. Στην προηγούμενη επίθεση έκαναν λάθος, δεν προλάβανε να εκδηλώσουν σουτ. Την πρώτη πετάδα συμμετέχουν ο Λάνε, ο Μάρτζος, ο Κόκαλης, ο Αντωνάκης και ο Μαχαίρας. Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι κύριοι Τζαφλέρης, Στρέμπας και Καλογερόπουλος. Το παιχνίδι έχει βαθμολογικά ενδιαφέρον, ωστόσο το γήπεδο δεν είναι παραπάνω από 50% άτομα. Γιορτινές μέρες, Μεγάλη Τετάρτη, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, ας συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Οι δύο ομάδες έχουν επιδοθεί σε άστοχες, άκαρπες καλύτερα επιθέσεις. Ο Κόκαλης θα σουτάρει για 3 από τη γωνία, είναι και αυτός άστοχος. Ο Αντωνάκης με follow θα πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. 2-0 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προέρχονται από ήττα. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασαν στον Αμίντα. Όπως και ο Χολαργός ιτήθηκε σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε επίσης από το Eurohoops εντός έδρας από το Δούκα. Μοτσενίγος θα σουτάρει, θα στοχίσει. Κεφάλαιο από τον Καπέκο. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Χολαργός έχει αποδεσμεύσει δύο από τους παίχτες που είχε στο ρόστερ τους. Ο ένας είναι ο Πόμπαντιτς, ο σουτέρ που είχε έρθει μεσούς της περίοδου για να αντικαταστήσει τον Τζίλκριστ. Αλλά και ο Τσιάκος, ο οποίος αποδεσμεύτηκε. Και έτσι θα πορευτεί αυτό το τελευταίο μήνα του πρωταθλήματος με την υπάρχουσα σύνθεση. Εδώ βλέπετε και τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, όπως σας είπαμε. Ο Αμίντας επικράτησε του Εθνικού και ο Δούκας, έστω και με δυσκολία, ξεπέρασε το εμπόδιο του Χολαργού με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν αμφότερες τη 12η του ΣΥΤΑ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Τζακόπουλος θα πασάρει χαμηλά στον Σοκράτη Γκυζόγιαννη. Θα εκτελέσει για 3 μετά την επιστροφή της μπάλας από το συμπαίχτη του. Είναι και πάλι άστοχος. 7 και 20 πριν από το τέλος του παιχνιδιού και ακόμα, του πρώτου δεκαλέπτου και ακόμα δεν έχει σκοράρει ο Χολαργός. Εδώ βλέπετε τα ζευγάρια της αγωνιστικής. Παγκράτη Έλος Αστακού, Ηράκλειο Μαχητές, Ηρακλής ΑΕ Λάρισας. Ένα παιχνίδι που επίσης μεταδίδεται ζωντανά από το eurohoops.net. Γουσού Λάρισα Καβάλα, Ψυχικό Φάρος Κερατσινίου, Πανιώνιος Αμίντας, Εθνικός Χολαργός και Δούκας Αρκαδικός. Ο Αποστολίδης που είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Χολαργού θα δώσει ωραία πάσα στον Καπέκο και το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 2-2. Ο Λάνε προσπαθεί να ευνηδιάσει, θα πασάρει στο Μαχαίρα. Αυτός ωραία πάσα στον Κόκαλη διαβάζοντας τον double team των αντιπάλων του. Και ο Κόκαλη θα κερδίσει φάλκα από το καλάθι. Κερδίζει δικαίωμα για δύο βολές.
Ο Κόκαλιτσας το έξε σε μία από τις δύο βολές. Έκανε το σκορ 3-2. Ένας από τους πρώτους σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος. Ζακόπουλος χαμηλά, προσπαθεί να παστέρει στον Καπέκο. Τελικά ο ίδιος ξανακερδίζει την κατοχή της μπάλας. Σου τριών πόντων από τη γωνία από τον Ποχωρίδη. Είναι άστοχο. Και τελικά ο Καπέκος θα πετύχει το καλάθι στην επιστροφή της μπάλας για το 4-3. Μαχαίρας έχει κερδίσει δικαίωμα για δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη. Αστόχησε στη δεύτερη. Οπότε, απλά ισοφάρισε σε 4-4. Και στην πίεση τώρα του εθνικού, ο Ποχωρίδης θα κερδίσει φάουλ. Κοστολίδης, θα παστάρει στη γωνία στον Ποχωρίδη. Το μαρκάρει αυτόν ο Μάρτζος. Ο Ποχωρίδης προσπάθησε να παστάρει στον Καπέκο, δεν κατάφερε να υποδεχθεί αυτό σωστά την μπάλα. Το transition ο εθνικός έψαξε για σου τριών πόντων, δεν κατάφερε. Και τώρα ο Μαχαίρας παλεύει χαμηλά με τον Σοκράτη Γκυζόγιαννη. Προσπαθεί να γυρίσει. Θα βγει τελικά το ελεύθερο τρίποντο από πλευράς Αντωνάκη και είναι εύστοχο. Αυτό είναι για το πρώτο τρίποντο του μάτς. Για το 7-4. Ο Γκυζόγιαννης προσπαθεί να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ένας καλός σουτέρ. Πάσα σε ευθυνδιασμό για τον Αντωνάκη και στο λέει από αυτός. 5-4 πόντι διαχειρός Αντωνάκη. Αυξάνουν το προβάδισμα του εθνικού στο 9-4 ακριβώς στο 5 λεπτό και ο κύριος κουφόζεται το πρώτο ταϊμά του παιχνιδιού. Επιστροφή με το πρώτο time out. Αποστολίδης πασάρει στον Τζακόπουλο. Τζακόπουλος, Ποχωρίδης, Αποστολίδης, Κουτρούλιας και Αγγελόπουλος. Είναι η πεντάδα για το χολαργό. Οι έμπειροι Αγγελόπουλος και Κουτρούλιας περάσαν στο παρκέ. Ενώ ο εθνικός συνεχίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Τζακόπουλος θα εκτελέσει από τη γωνία. Θα αστοχίσει. Ο Μαχαίρας προσπάθησε να βγάλει τον εθνιασμό πασάροντος στο Μάρτζο. Έγινε λάθος πάσα. Ο
Χριστολίδης κατεβάζει τη βάλα, έχει αυτός από μισή το ρόλο του playmaker. Μποχωρίδης. Ο Αγγελόπουλος είπε τον Αντωνάκη. Προσπαθεί να παίξει ένα εναντίον ενός. Έχετε βοήθεια από τον Λάνε, η μπάλα στον Κουτρούλια. Στο τέλος του χρόνου αυτός σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουλ από τον Κόκαλη. Μαχαίρας τώρα με τον Κουτρούλια στην πλάτη του. Θα γυρίσει και θα ευστοχίσει, ωραία προσπάθεια για το 11-4. Μαχαίρας πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στο μάτσο και μια βολή, θα είναι τους τρεις πόντους. Αγγελόπουλος. Ωραία κίνηση χαμηλά. Με το σώμα του απομακρύνθηκε με αυτό το fade away shoot από τον αντίπαλό του και ευστόχησε για το 11-6. Σκοράρει μετά το 4-3 για πρώτη φορά ο Χολαργός. Μάρτζος από τη γωνία. Δεν είναι καλή η εκτέλεσή του. Διεκδικείται το rebound. Τελικά αυτός που θα χαρεί είναι ο Τζακόπουλος που κέρδισε την μπάλα. Στον ευθυνδιασμό τώρα ο Χολαργός. Αστοχεί ο Τζακόπουλος. Έχετε όμως ο Κουτρούλιας με follow. Διάβασε τη φάση και 11-8. Από τον έμπειρο Αποστόλη Κουτρούλια. Στα 41 του χρόνια ακόμα αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη λύση. Εδώ τώρα δεν πρόσεξε τον αντίπαλό του στην πλάτη του. Και ο Μαχαίρας από την πάσα του Αντωνάκη πετυχαίνει ένα εύκολο lay-up. Για το 13-8. Κουτρούλιας παίρνει το αίμα του πίσω, θα μπορούσαμε να πούμε από το Μαχαίρα. Οι δύο παίκτες έχουν μονοπολίσει τις επιθετικές επιλογές στις επιθέσεις στις 4 του παιχνιδιού, από δύο καλάθια ο καθένας και το σκορ στο 13-10. Μαχαίρας έχει την πλάτη τον Κουτρούλια. Ο Κόκαλης είναι αυτός που θα ευστοχίσει για τρεις. Πρώτο τρίποντο για τον Κόκαλη στο παιχνίδι, διαφορά στους 6, 16-10, δεν είναι αυτή που είναι μεγαλύτερη. 14 έχει προηγηθεί ο Εθνικός. Ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να ποστάρει. Πασάρει στον Κουτρούλια. Αλλά 8 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελέσει επίθεση. Ο Κουτρούλιας θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει στόχο. Και στο transition ο Κόκαλης βρίσκει αφύλακτη διάβαση για το 18-10. Πραγματικά σας προπόνηση τώρα ο Κουτρούλιας. Ο Κόκαλης, συγγνώμη. 6 πόντους. 1-28 για το τέλος του δεκαλέπτου. Το χρόνο και το σκορ το βλέπετε ακριβώς δίπλα από το σήμα της Ελληνικής Ομοφωλίας Καλαθοσφαίρισης, την οποία την ευχαριστούμε για τη συνεργασία της, που είναι πολύτιμη στο να πραγματοποιούνται αυτές οι μεταδόσεις του δεύτερου την τάξη πρωταθλήματος στη χώρα μας. Οι παίκτες του Χολαργού κάνανε λάθος στην επίθεση. Οπότε η κατοχή περνάει και πάλι στους γηπεδούχους. Με το Λάνε να πασάρει στον Κόκαλη. Χαμηλά έχει τον Τζακόπουλο στην πλάτη του αυτός. Μπορεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι ο Νίκος Κόκαλης. Τελικά προτιμά τον Αντωνάκη. Αυτός θα σουτάρει από τα 6 μέτρα. Κακή επιλογή. Ήτανε μαρκαρισμένος, θα μπορούσε και αυτός να πασάρει. Ωστόσο είχε στοχίσει πριν στο τρίποντο, είχε αυτοπεποίθηση, πήρε την προσπάθεια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Αποστολίδης κατεβάζει την μπάλα για αυτή την επίθεση του Χολαργού, ενώ ο Οικονομόπουλος είναι αυτός που ετοιμάζεται για να περάσει το παρκέ από πλευράς Εθνικού. Πήκε εδώ του Αποστολίδη με τον Αγγελόπουλο. Ο Αποστολίδης στάνει στο καλάθι, αστοχή όμως, που την πίεσε τον Αντωνάκη. Ο Κόκαλης το Λάνε και αυτός με το φλότερ από τη γωνία δεν βρίσκει στόχο. Τζακόπουλος θα ανοίγει τον ευθυνδιασμό. Περνάει, τον βρίσκει μπροστά του, όμως θα τον προλάβει ο Λάνε και θα τον κόψει. Εντυπωσιακή φάση από τον εστονό playmaker. Πήρε τα βήματα του Τζακόπουλου και τον έκοψε στο τελείωμα της φάσης. Αποστολίδης
Στον Ποχορίδη σου τριών πόντων από αυτόν, είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Οικονομόπουλο και ο κύριος Βλάχος του προστάζει να κάνει μία επίθεση. Με 13 δευτερόλεπτα να απομένουν όλα στη διάθεση του Εθνικού. Ο Χολαργός έχει συμπληρώσει και τα φάουλ. Τελικά δεν χρειάζεται όμως, γιατί ο Λάνε πέρασε πολύ εύκολα μέσα στο αντίπαλο καλάθι. Σπάσανε στο Μακέρα, ο οποίος έκανε ένα αμαρκάριστο, ένα lay-up για το 20-10. Διαφορά 10 πόντων έχει χτίσει ο Εθνικός. Πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε. Ασθενική άμυνα του Χολαργού. Έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο κλειστό της Καλυθέας. Εδώ βλέπετε το τραυματισμένο πόδι του Μιλόσεβιτς. Έχει τοποθετηθεί πάγο στο πόδι του. Τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το πιθανότερο είναι να μην επιστρέψει στο μάτς. Είναι σημαντική απουσία για τον Χολαργό, ο βασικός γκάρ της ομάδας. Όπως και να έχει, ο Κουτρούλιας ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ. Ο Κουτρούλιας πετυχαίνει και τη βολή, οπότε ξεκινάει ο Χολαργός με ένα έμεσο τρίποντο και το Κουτρούλια να φτάνει ήδη τους 7 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. 20-13 μείωσε λοιπόν ο Χολαργός. Ο Οικονομόπουλος το πήγε ενώ με το Μαχαίρα. Διαβάζει τη φάση, προσπαθεί να πασάρει στο Μαχαίρα ενώ βγήκε πάνω του για βοήθεια ο Κουτρούλιας και τελικά γίνεται λάθος. Ο Εθνικός που αμήνεται σε ζώνη. Αυτό φωνάζει ο κύριος Κουφός στους παίκτες του. Αυτή η επίθεση εναντίον ζώνης δεν είναι καρποφόρησε. Και ο Οικονομόπουλος για άλλη μια φορά διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα. Άλλο ένα εύκολο καλάθι. Ένα ακόμα εύκολο καλάθι για τον Εθνικό. Ο Τζάκομπλος απαντά όμως, μειώνει σε 22-16. Ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά ο Χολαργός. Ο Αποστολίδης παραλίγο να κλέψει την μπάλα.
Ο Κόκαλης έχει μπροστά τον Κουτσούλια. Θα πασάρει στο Μαχαίρα. Αυτός από κάτω το καλάθι με υποψία βηνυμάτων δεν τα καταφέρει. Είχα στην ισορροπία το σέντερ του Εθνικού. Ο Κουτσούλιας προσπαθεί να αποστάρει το Μαχαίρα. Θα γυρίσει, δεν θα εστοχίσει. Διεκδικείται το ριμπάουν μεταξύ Κονομόπουλου και Κόκαλη. Ο Λάνε τώρα με τα figure 8 και τις αλλαγές πάσα στην περιφέρεια των παιχτών του Εθνικού. Ο Κονομόπουλος προσποιήθηκε στον Ποχορίδη. Αυτός έφαγε την προσποίηση και ο Κονομόπουλος κέρδισε ένα φάουλ αφού έπεσε πάνω του αντίπαλός του. Κόκαλης επαναφέρει για το Μαχαίρα. Αυτός το Λάνε. Από εκεί χαμηλά στον Κόκαλη. Προσπάθησε να πασάρει στο Μαχαίρα. Ο Κουτσούλιας διάβασε τη φάση και έκλεισε την μπάλα. Ανοίγει τον εφηδιασμό. Πάσαρε στον Αποστολίδη. Αγγελόπουλος, Τζακόπουλος. Σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος. Τζακόπουλος που έχει ένα στα τέσσερα τρίποτα μέχρι τώρα. Πάλι προσπάθειες, απλά δεν του έχουν βγει. Παλεύει ο Μαχαίρας με τον Κουτσούλια. Έχει πάρει την μπάλα ψηλός του Εθνικού χαμηλά. Θα γυρίσει με το δεξί χέρι. Θα αστοχίσει όμως υπό την πίεση του Κουτσούλια. Ο Στολίτσος προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό και δεν τη φάλα από τον Κόκαλη. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ του Νίκου Κόκαλη. Και έχουμε αλλαγή με τον Μάρτον να περνάει στη θέση του συμπαίκτη του. Φρεσκάρει λίγο την ομάδα του ο κύριος Βλάχος. Ο Κονομόπουλος πήρε θέση του Μάρτζο, ο Μάρτζος πήρε θέση του Κόκαλη. Ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να γυρίσει, πασάρει στον Τόλι Κουρτρούλια. Αυτός σουτάρει για τρεις πόντους αμαρκάριστος. Αστοχή, αλλά ο κύριος Κουχός επικροτεί την ενέργεια και την προσπάθεια των παικτών του. Ήταν ωραίος η συνεργασία. Μαχαίρας προσπαθεί να περάσει πάνω από το, ή μέσα από το Κουτσούλια, θα μπορούσαμε να πούμε. Με τη δύναμή του δεν τα κατάφερε. Τελικά η έξτρα πας έφερε αμαρκάρι στο τρίποντο από τη γωνία του Λάνε. Κουτσούλιας κατεβάζει την μπάλα. Φτάνει εύκολα στο lay-up. Ισορρόπησε όμορφα το σώμα του και ευστόχησε. Για το 25-18. Κολομόπουλος, πάλι στην μπάλα στο Μαχαίρα, πάσα επιστροφής, το ίδιο κόλπο, Λάνε μαρκάρισε από τη γωνία, δεύτερο τρίποντο, διπλώνει άμυνα μέσα στο Μαχαίρα, αυτός διαβάζει την πρόθεσή της, πασάρει στο συμπαίκτη του και αυτός με την έξτρα πάσα βρίσκει αμαρκάρι στο παίκτη, πολύ καλή κίνηση της μπάλας και γρήγορη μεταφορά της, βρίσκει δύο αμαρκάρι στα τρίποντα, Τζακόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει, 28-18 στους 10 πάλι διαφορά για τον Εθνικό, 5:45 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από μια μικρή διακοπή επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Λάνε με τον Τζακόπουλο στην πλάτη του. Τον αποφεύγει και δίνει φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ο Μάρτος εκτέλεσε γρήγορα με την επαναφορά. Αστόχησε όμως. Προς τον Εθνικό έκλεψαν την μπάλα και πάλι ο Μάρτος για τρεις στο transition. Είναι και πάλι άστοχος. Ήρεμα του λέει ο κύριος Βλάχος.
Αγγελόπουλος θα στρέψει κάτω το καλάθι και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον κύριο Καρογερόπουλο. Τελικά έχουμε time out που δίνουν και οι διαιτητές, time out που ζήτησε ο κύριος Κουφός με το σκορ 28-18. Σχεδόν 15 λεπτά αγώνα έχουμε διανύσει εδώ στο Χριστό της Καλυθέας. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ναι. Επιστροφή μετά το time out στο Χρυσό του Εσπέρου, όπου ο Εθνικός υποδέχεται τον Χολαργό στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 28-18 και τώρα 30-18 από το σουτ του Οικονομόπουλου. Ο Εθνικός που αντιμετώπισε σε αυτή την πρώτη επίθεση εναντίον ζώνης σωστά την αντίπαλη άμυνα. Διάβασε τις αδυναμίες και βρήκε ελεύθερο σούτ από τη γωνία. Ενώ τώρα στον εθνιδιασμό ο Μάρτσος τελειώνει και αυτή τη φάση για το 32-18. Με το πρώτο καλάθι του Μάρτσου στο μάτ. Ο Χολαργός κρίτησε φάουλ στην επίθεσή του. Σφύριγμα που προκάλεσε και τα ειρωνικά σχόλια του κυρίου Κουφού. Τώρα με καλή εναλλαγή της μπάλας βρίσκεται ένα τρίποντο από τον Αγγελόπουλο για το 32-21. Διαφορά στο 32-18-14, οπότε είναι μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Οικονομόπουλος το σουτάρει για αυτός για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ από το Χάλαρη που μπήκε στο παιχνίδι. Θέση του Μαχαίρα. Όπως και ο Δρόσος. Θα δώσουν βήματα οι διαιτητές στον Οικονομόπουλο, ο οποίος δείχνει να απορρεί. Ο Κουτρούλιας στην κορυφή σε αυτή την έπιθεση των γηπεδού, των φιλοξενούμενων. Ωραία, πάσα τον Καλλινικίδη στον Αποστόλη Κουτρούλια. Αυτό θα αστοχή στο lay-up, αλλά θα κερδίσει δύο βολές. Ο Άκης Καλλινικίδης διάβασε την αντίπαλη άμυνα με την εμπειρία του. Είδε το συμπαίκτη του να κόβει και τον μπάσαρε για να εκμεταλλευτεί το δυνατό του σημείο που είναι στο low post. Αυτός κέρδισε δύο βολές. Θα προσπαθήσει και πάλι να ρίξει διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Και στη δεύτερη 11 πόντια από το Κουτρούλια.
ο οποίος παραχωρεί τη θέση του στον Αγγελόπουλο που είχε βγει για μία μόνο φάση. Γκυζόγιαννης, Αγγελόπουλος και Καλινικίδης είναι η τριάδα των forward που αποτελούν τη front line του Χολαργού και στα γκάρντ είναι ο Αποστολίτη με τον Τζακόπουλο. Καλινικίδης μαρκάρει το Μαχαίρα. Καλή άμυνα από αυτόν, αναγκάζει σε λάθος του αντιπάλους του. 32-23 έχει μειώσει ο Χολαργός και την επίθεση 2-55 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να προσπαθήσει να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Προστολίστε αλεμπορείται από το ασυντικό μαρκάρισμα του Λάνε. Τελικά θα φτάσει το καλάθι με το αριστερό χέρι, 32-25. Τρέχει ένα 0-7 ο Χολαργός. Ο Λάνε στο Μάρτζο. Αυτός διεισδύει και με τυχαίνει όχι, θα στοχίσει. Και αναφερνητικά εύκολο λέει, με το αριστερό χέρι. Νέο τρίποντο από τον Αγγελόπουλο, είναι άστοχο. Λάνε μαζεύει το rebound. Καλλινικής προσπάθησε να κοντρολάρει το σώμα του, να μην πέσει πάνω του και του κάνει φάουλ. Pick and roll τώρα ο Λάνε με το μαχαίρα. Τελικά η μπάλα στο Μάρτζο, σου τριών πόντων από τη γωνία, είναι άστοχος πάλι ο Μάρτζος. Ζητάνε φάουλ. Οι γηπεδούχοι. Αποστολίτη με τον Δρόσο να τον μαρκάρει. Θα πάρει το σουτ από, από την άντερ άμυνα που έπαιξε ο Εθνικός, αλλά δεν ευστόχησε ο Αποστολίτης, πατώντας τη γραμμή των τριών πόντων πάντως. Το 32-25 παραμένει, ο Μάρτος χαμηλά στο μαχαίρα, από αυτόν στο Λάνε. Ο Λάνε απρόσεχτο του κρέβει την μπάλα του Ακόπουλου και ο Αποστολίτης ανοίγει το transition. Η μπάλα στον Σοκράτη Γκυζόγιαννη και θα κρατήσει δύο βολές από το Λάνε. Ευκαιρία να ρίξει ακόμα περισσότερη διαφορά ο Χολαργός και να διευρύνει αυτό το σερί που τρέχει, το οποίο έχει φτάσει στο 7-0. Ο Κόκαλης περνάει στη θέση του Μάρτζου. Επανέρχεται στο παιχνίδι ο Νίκος Κόκαλης. Εύστοχος ο αριστερόχειρας σουτέρ του Χολαργού, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Στέργιος Κουφός, κατηθητή του και στο Ρέθυμνο. 2-2 λοιπόν και 32-27, μειώνει ακόμα περισσότερο. Οι φιλοξενούμενοι που βρέθηκαν να χάνουν με 32-18 τρέχουν ένα 9-0 ή 0-9 πιο σωστά. Ενώ είμαστε τώρα στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, όσον αφορά πάντα το πρώτο ημίχρονο, ο Λάνε αστοχή στην προσπάθειά του, Καλλινικής μαζεύει το rebound, παραλίγο να χάσει τον έλεγχο της μπάλιας, τελικά κατάφερε να την δώσει στον Αποστολίδη. Πάλι απέναντι σε ζώνη ο Χολαργός, Τζακόπουλος, στον Καλλινικίδη σουτάρει αυτός από τα 6 μέτρα και αστοχή. 32-29, επιστρέφει ο Χολαργός με ένα 0-11 που τρέχει και time out από τον κύριο Βλάχο, 37,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Thank you.
Ξανά κοντά σε κατά τελευταία 37 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. 32-29 προηγεί το Εθνικός, αλλά ο Χολαργός έχει επιστρέψει από το μείον 14. Ο Κόκαλης προσποιείται. Μπροστά τον Κιζόγιαννη, τον Σοκράτη. 4 δευτερόλεπτα, 3. Τα σουτάρει τελικά για 3. Είναι άστοχος, rebound από τον Αποστολίδη. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αποστολίδης με τον δρόσο κολλημένο. 4 δευτερόλεπτα, 3. Μεταφορά καταλεγίζουν οι διαιτητές. Τριάμιση δευτερόλεπτα ακόμα, ο Χολαργός έχει να δώσει και φάουλ και θα το δώσει ο Αποστολίδης. 1,6 απομένει. Λογικά θα προλάβει ο Εθνικός να κάνει ένα τελευταίο σούτ, να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό. Όλα είναι στο Μάρτζο, αυτός με δύο παίκτες κολλημένους πάνω του. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει, ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθειά του. Ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο, 32-29 λοιπόν, Εθνικός Χολαργός στο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής που σας προσφέρει ζωντανά και αποκλειστικά το Eurohoops.net σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Κοντά σας λοιπόν πάλι από το κλειστό της Καλλιθέας. Μετά τη διακοπή για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, επιστρέφουμε και πάλι για την περιγραφή του δευτέρου μέρους στο παιχνίδι που σας προσφέρει ζωντανά και αποκλειστικά το EuroHoops.net στη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2. Εθνικός χοραργός 32-29. Ο Εθνικός έχει προηγηθεί 32-18. Ο χοραργός μείωσε με σερί 0-11. Βλέπουμε τα στατιστικά των δύο ομάδων που έχει ετοιμάσει η στατιστική μας υπηρεσία. 4 στα 11 τρίποντα έχει ο Εθνικός, 2 στα 15 έχει ο χοραργός, ο οποίος σουτάρει χειρότερα και στα δίποντα. 9 στα 19 έχουν οι φιλοξενούμενοι, 9 στα 18 έχουν οι γηπεδούχοι. Ωστόσο είναι πιο εύστοχος στις βολές με 5 στις 5, στα rebound ψηλό ισορροπία 20-21. Στις ασίστ 9 ο Εθνικός, 3 ο χολαργός. Ένα στατιστικό όμως που έχει καθοριστεί και από την απουσία του Μιλόσεβιτς, που τραυματίστηκε στο πρώτο λεπτό του αγώνα και αποχώρησε. Τώρα είναι στον πάγκο της ομάδας, έβαζε πάγκο πριν στον πόδι του, στον αστράγαλο, στο δεξί πόδι, στο πέλμα πιο σωστά, και όχι στον αστράγαλο. Πλέον έχει φορέσει το παπούτσι του, αλλά θα δούμε αν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Στην πεντάδα που επιλέγει ο κύριος Κουφός να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο είναι ο Τζακόπουλος, ο Μοτσενίγος, ο Σοκράτης Γιζόγιαννης, ο Καλλινικίδης και ο Αγγελόπουλος. Ο Κόκαλης θα πασάρει στον Αντωνάκη από εκεί χαμηλά στο μαχαίρα. Αυτός θα στοχίσει με την πίεση δύο παικτών. Ο Κυπέτωπος Εθνικός ξεκίνησε ακριβώς όπως και το πρώτο ημίχρονο. Μελάνε, Μάρτζο, Κόκαλη, Αντωνάκη και Μαχαίρα. Ο Μαχαίρας πήρε το ριμπάνο μετά το άστοχο του Τζακόπουλου, όμως ο Μοτσενίκος του κλείψε την μπάλα μέσα στα χέρια. Ο Αγγελόπουλος χαμηλά δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Έσπασε στη βοήθεια ο Μαχαίρας στον συμπαίχτη του. Ο Λάνε πάτησε τη γραμμή. Ο Αγγελόπουλος που δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μοτσενίγος καλεί τον Αγγελόπουλο για pick and roll. Παίζει άντερο ο Κόκαλης και κρύβει τη συνεργασία. Ο Καλλινικίδης αυτό έξω στο τρίποντο, όμως ο Σοκράτης Γιζόγιαννης θα ευστοχίσει. Και έχουμε την ισοφάριση στο παιχνίδι, 32-32 με το πρώτο τρίποντο του Σοκράτη Γιζόγιαννη, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. 14-0 πλέον το σερί που τρέχει ο Εθνικός, το οποίο σπάει με το καλάθι του Αντωνάκη. Καλάθι και τους γηπεδούχους μετά από σχεδόν 8 λεπτά. Στόξε στο νέο τρίποντο ο Γιζόγιαννη, στο rebound από τον Μαχαίρα. Ο Λάνε τώρα με τον Μοτσενίγο μπροστά του, θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Λες και περίμενε ο Εθνικός να τον πιάσει ο χολαργός για να πατήσει γκάζι. Ένα γρήγορο 5-0 για τους γηπεδούχους. Τους καναδίνει προβάδισμα στο σκορ. Μοτσενίγος θέλει να απαντήσει στο τρίποντο του Λάνε και θα τα καταφέρει, έστω και με μικρή περιπέτεια, η μπάλα πέφτει στο καλάθι. Πρώτο τρίποντο για τον Μοτσενίγο στο μάτς. Αλλά ο Λάνε τη δείχνει καυτός, τέταρτο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. 12 η πόντη του Εστονού, όλοι από το τρίποντο. 40-35. Έχει αποκτήσει ένα ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε την εξέλιξή του. Μοτσενίγος απαντά προσωπική μονομαχία στις τελευταίες φάσεις Μοτσενίγου με Λάνε. Από δύο σούτ για τους παίχτες. Θα γυρίσει ο Μαχαίρας. Δεν θα ευστοχίσει και δίσει δικαίωμα για δύο βολές όμως.
Αυτό το Μουτσενίγκο το φάουλ ήταν το πρώτο της ομάδας του Χολαργού στο δεύτερο ημίχρονο. Και γενικά το πρώτο φάουλ σε αυτή την περίοδο και για τις δύο ομάδες. Μία στις δύο βολές για το Μαχαίρα. Την μπάλα στο Γιζόγιαννη στη γωνία θα ευστοχίσει. Ιταλακάλυπτος. Απ' την άλλη γωνία, ακριβώς αντίθετα από εκεί που ευστόχισε στο προηγούμενο του σουτ. 8 πόντους μάνι-μάνι για το Σοκράτη Γιζόγιαννη με 2 τρίποντα. Η διαφορά στον πόντο. Στη μικρότερη τη στιγμή. Ο Αντωνάκης στον κόκαλη. Αυτός με το πίεση του Τζακόπουλ θα στάρει από τη γωνία. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, καταδικασμένη σε αποτυχία. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Ο Αγγελόπουλος στο Μοτσενίγκο και πάλι το κάτι Ζόγιαννης περνάει την εσωτερική. Ο Τζακόπουλος, ο Αγγελόπουλος και ο Μοτσενίγκος για τρεις είναι άστοχο. Ωραία. Εναλλαγή της μπάλας, passing game στα αγγλικά. 41-40 προηγεί το εθνικός αφού ο Μοτσενίγκος δεν πέτυχε το τρίποντο. Ωστόσο η καλή κυκλοφορία της μπάλας και η σωστή επιλογή χειριακροτείται από τον πάγκο του Χολαργού. Παλεύει ο Καλλινικής με τον Κόκαλη. Καλλινικίδης που έπαιξε άμυνα στο λόπος για να μην πάρει την μπάλα στα χέρια του ο Κόκαλης και στη συνέχεια πρόλαβε και έδωσε και βοήθεια στο Μαχαίρα, τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Πολύ δημοργαλείο έμπειρος Αβραάμ Καλλινικίδης. Τώρα φάουλ χαμηλά που καταλογίζει στον Κόκαλη υπέρ του Αγγελόπουλου. Και αυτό είναι το πρώτο φάουλ για τους γηπεδούχους σε αυτή την τρίτη περίοδο. Αγγελόπουλος, το Μοτσενίγκο, διδί αυτός, Τζακόπουλος για τρεις, αστοχή, rebound από τον Κόκαλη. Φτάνει το λέει από Κόκαλης. Αγγελόπουλος στο Μοτσενίγκο. Θα σουτάρει αυτός για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάλα από τον Καλλινικίδη. Σοκράτης Ζωγιαννής. Ούτε αυτός. Πολλά τα σουτ από τους φιλοξενούμενους. 15 τρίποντα είχαν στο πρώτο ημίχρονο. Ήδη έχουν σουτάρει 7 τώρα. Έχουν φτεχίσει τα 3. Στα 22 λοιπόν για τον Χολαργό. Ο Μαχαίρας θα κερδίσει φάουλ μπαίνοντας προς το καλάθι. Τέταρτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Λάθος πάσα από τον Αντωνάκη, μπάλα στο χέρι του Σπύρου Μοτσενίγκου και ευθυνδιασμός για τον Χολαργό με τον Τζακόπουλο να σουτάρει από τη γωνία, να στοχεί, ο Αγγελόπουλος να παίρνει το rebound και να τελειώνει τη φάση. 43-42. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει ρυθμό στο δεύτερο μήχρονο, σαφώς καλύτερο. Ο Μάρτος βρίσκει και αυτός ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα και ευστοχή. Ο Μοτσενίγκος παίζει το πικ εν ρολ με τον Καλλινικίδη. Μπάλα στα χέρια του
Έμπειρου forward. Σουτάρει για τρεις. Μπήκε και βγήκε. Τον αδίκησε η μπάλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Μάρτζος. Ένα πασάρι στο Βαχέρα χαμηλά που παλεύει με τον Καλυνικίδη. Ο Αντωνάκης θα κάνει την πάσα. Δεν μπορεί όμως να προλάβει την μπάλα ο Μαχαίρας, πιεζόμενος από τον Καλυνικίδη. Ήρθε και σε βοήθεια ο Αγγιζόγιαννης. Τελικά η λόμπα δεν επέφερε καρπούς. Αλλαγή κατοχή, η μπάλα πάλι για τον Χολαργό. 45-42. 3-42 για το τέλος αυτής της τρίτης περίοδου. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Δύο ομάδες που είναι ισόβαθμες, έχουν τους ίδιους στόχους, τις ίδιες φιλοδοξίες. Καλυνικίδης από την κορυφή. Το σκέφτεται, τελικά αποφασίζει να διεισδύσει, αλλά θα αστοχεί στο lay-up. Ενώ πέρασε τον αντίπαλό του. Και ο Κόκαλης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Και έχουμε time out. 3-19 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστροφή μετά το time out. Ο Μποχωρίδης, το νέο πρόσωπο για την ομάδα του Χολαργού στην πεντάδα. Πήρε τη θέση του Τζακόπουλου, όπως και ο Αποστολίδης. Πέρασε και αυτό στο παρκέ. Θέση του Μοτσενίγου. Καλυνικίδης, νέο σου τριών πόντων. Είναι έστοχος αυτή τη φορά για την ισοφάριση. 45-45. Με το πρώτο τρίποντο του Καλυνικίδη στο μάτς μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες. Ο Καλυνικίδης θα κλέψει την μπάλα μπροστά από το Μαχαίρα. Σε άλλο ένα παιχνίδι που καταθέτει πάθος στο παρκέ ο Καλυνικίδης. Ο Μποχωρίδης υπό τη σκιά του Μαχαίρα κάνει ένα σουτ. Τούβλο το λεγόμενο. Και τώρα φάουλ που θα κάνει ο Καλυνικίδης. Όχι, θα κάνει ο Μαχαίρας. Που έσπρωξε τον Καλυνικίδη. Πείτε από τη γωνία, διεισδύει, πασάρει στον Καλυνικίδη, νέος του τριών πόντων από αυτόν, πάλι έστοχος. Ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση από τον Αβραάμ Καλυνικίδη. Δύο συνεχόμενα τρίποντα, αρκετές καλές άμυνες και πρώτη φορά που περνάει μπροστά ο Χολαργός, 45-48.
1 και 41 για το τέλος. Λάθος πάσα στο χάλαρι από τον Οικονομόπουλο. Και συνδυασμός με τον Κιζόγιαννη τώρα, διεισδύει. Βρίσκει μπροστά του όλη την άμυνα του Εθνικού, τελικά πασάρει έξω στον Αγγελόπουλο. Μποχορίδης. Παίζει σαν pick and roll με τον Αγγελόπουλο, αυτός θέλει να ποστάρει. Τελειώνει ο χρόνος, ο Μποχορίδης πετάει την μπάλα. Έμεινε μπάλα στα χέρια των παιχτών του Χολαργού. Γεγονός που φυσικά δυσαρεστεί τον κύριο Κουφό. Κόκαλης, έχει τον Καρελνικίδη μπροστά του. Προσπαθεί να το περάσει, διεισδύει. Κάνει την έλεγχο της μπάλας. Μποχορίδη στον Αποστολίδη. Ο Γελόπουλος έχει το χάλαρι ποστάρι, θα σουτάρει με fade away, θα στοχίσει, παλεύει ο Καλλινικής για το rebound, double και κατοχή ξανά για τον Χολαργό. Είναι ο παίκτης που έχει κάνει διαφορά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Καλλινικής, μέσα σε όλες τις φάσεις. Δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, 14 στη διάθεση των παιχτών του του Χολαργού. Για αυτή την επίθεση, Αγγελόπουλος στον Αποστολίδη, έχει μπροστά το Λάλη, θα σπάρει για τρεις, θα στοχίσει, rebound από τον Χάλαρη. Τώρα δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου, όλα στη διάθεση των γηπεδούχων που υπολείπονται 45-48 πια. Ωραία πάσα στον Αντωνάκη χαμηλά, αυτό στον Οικονομόπουλο, το lay-up είναι εύστοχο από τον Οικονομόπουλο και κλείνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή η περίοδος για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μειώνουν σε 47-48. Ωστόσο ο Χολαργός είναι αυτός που είναι ο κερδισμένος του τρίτου δεκαλέπτου, κατάφερε να ανατρέψει την εισβάρος του διαφορά και να περάσει μπροστά. Επιστρέφουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του συναρπαστικού παιχνιδιού όπως είχε εξελιχθεί μεταξύ του Χολαργού και του Εθνικού. Φιλοξενούμενοι του Χολαργού προηγούνται ένα πόντο. Ο Μαχαίρας δεν θα ευστοχίσει στο lay-up. Υποπίεση. Διαιτητής θα καταλαγήσει τελικά φάουλ. Ενώ έχουμε το πρώτο τελικό αποτέλεσμα, το Ηράκλειο έκανε την έκπληξη, επικράτησε των μαχητών με 72-62. Στη μάχη που δίνει για να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις για τον απευθείας υποβιβασμό και να μπει στη διαδικασία των play-out. Σημαντική νίκη για το Ηράκλειο, που αν καταφέρει να είναι στα play-out, δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει τους μαχητές
Ένα φάουλ που αφισβητήθηκε πολύ, έφερε το μαχαίρα στην γραμμή των ελευθέρων βολών, ο οποίος με την πρώτη του προσπάθεια ισοφαρίζει σε 48-48. Και δίνει και πάλι το προβάδισμα με το 10ο του πόντο στο μάτς. 49-48. Από τον Κώστα Μαχαίρα. Ενώ λάθος τώρα για την ομάδα του Χολαργού. Αντωνάκης βρίσκει χώρο μετά την αλλαγή που έγινε να σουτάρει για τρεις, όμως δεν βρίσκει στόχο. Καλλινικής μετέβει άλλο ένα rebound, κατεβάζει την μπάλα. Ο Αγγελόπουλος θα πασάρει στο μαχαίρι, έχει την πλάτη του αυτό στον Αντωνάκη. Συγγνώμη, στον Κουτρούλια. Θα γυρίσει ο Κουτρούλια, θα στοχίσει. Κολομόπουλος. Έχουμε πάλι αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Πάνω του είναι ο Κουτρούλιας. Ο Λάνε με 5 δευτερόλεπτα απομένου για να εκτελέσει. Προσπάθησε να πασάρει στον Οικονομόπουλο. Τελικά σουτάρει την εκνοή του χρόνου. Και η μπάλα στην κατοχή του Χολαργού. Ο Μοτσενίγος πέρασε το παρκέ στο Αποστολίδη και κατεβάζει και την μπάλα. Συγκεντρώνει με τον Κουτρούλια. Αγγελόπουλος προσπαθεί να πασάρει στο συμπαίκτη του μέσα στο καλάθι. Έχει το μαχαίρα στην πλάτη του. Ο Λάνε θα του δώσει βοήθεια χαμηλά. Δεν βλέπετε και το αποτέλεσμα που δούκαμε τον Αρκαδικό στο 22-38-34. Δυσκολεύεται ο Δούκας. Προς το παρόν κόντρα στους Αρκάδες. Αγγελόπουλος στη γωνία, ο Τζακόπουλος ούτε και τρεις πόντους είναι άστοχο, rebound από τον Μαχαίρα και ευθυνδιασμός με τον Λάνε, ο οποίος θα φτάσει στο lay-up, όπως ο Καλλινικής τον πρόλαβε και του έκρυψε το πεδίο. Του έκρυψε το φως, θα λέγαμε. Πολύ γρήγορη και άμεση επέμβαση από τον Καλλινικίδη. Σόβησε ένα σίγουρο καλάθι. Και πάλι ο Κουτρούλιας με τον Μαχαίρα. Υποπίπτει σε βήματα τα οποία σωστά καταλογίζονται από τους διαιτητές. Στο ψυχικό, σε ένα άλλο παιχνίδι αθηναϊκών ομάδων, ο Φάρος Κερατσινίου προηγείται τον γηπεδούχων με 59-46 στο 28. Ο Οικονομόπουλος τώρα προσποιείται στο τάρα τη γωνία. Είναι άστοχο στο rebound από τον Μαχαίρα. Με τρεις παίχτες πάνω το κερδίσει φάουλ από τους διαιτητές. Δεν μετράει το καλάθι. Στο πλάι μπάλα. Η μία πλευρά ζητούσε καλάθι και φάουλ. Η δεύτερη ζητούσε βήματα. Τελικά απλό φάουλ και χαμηλά η μπάλα. Κόκαλησε παραφέλη για τον Λάνε. Τριπλάρει αυτός. Ωραία στο Μαχαίρα, τον πρόλαβε όμως. Θα μιλάω όμως ενίγος. Τζακόπουλος θα παίξει καλή άμυνα χαμηλά στο Μαχαίρα, του κλέψει την μπάλα μέσα στα χέρια. Όμως ο συνδυασμός δεν βγαίνει για το Χολαργό. Ξεργανωμένη άμυνα. Ο Κουτρούλας είχε μισμάς με τον Αντωνάκη. Πήρε την μπάλα από τους συμπαίκτες του και ο Αντωνάκης κάνει κατευθείαν φάουλ. Πριν προλάβει να τον γυρίσει με πλάτη ο πολύπυρος σέντερ. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Χολαργού. 7-19 για το τέλος του μάτς. 49-48 εθνικός
Η διαφορά στη μικρότερη τη στιγμή στον πόντο, το παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Τζακόπουλος διεισδύει στο Κουτρούλια. Τζακόπουλος είναι αμαρκάριστος, προσποιείται. Μοτσενίγος για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος. Ριμπάνο Αντωνάκης. Ο Χολαργός θα ζήσει και θα μεθάνει με τα τρίποντα σήμερα. Μάρτζος από το high spot είναι άστοχος. Καβάλα στο 30 δείχνει να παίρνει σπουδαία νίκη εκτός έδρας από τη Λάρισα. Μια νίκη που της χαρείται όπως όλα δείχνουν. Την μη απευθείας παραμονή, υποβιβασμό. Τον οποίο μάλλον θα γνωρίσει ο Γουσού Λάρισας, ο οποίος μαζί με τον Παγκράτη δείχνουν να είναι αυτή τη στιγμή πιο αδύναμη κρίκη. Οι άλλες δύο θέσεις του υποβαθμού θα κρυφθούν στα play-out. Κουτρούλια στο στάρι για τρεις, είναι άστοχος και πάλι. Κολομόπουλος το rebound, νευρικό παιχνίδι στα τελευταία αυτά λεπτά. Έχουμε φτάσει ήδη 4 αγωνιστικά σε αυτή τη τρίτη περίοδο και έχει επιτευχθεί μόλις 2 πόντοι και αυτές με βολές και αυτοί με βολές του μαχαίρα. Ο Χολαργός που μετά το 45-48 του 28 έχει μείνει σχεδόν 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Εθνικός, μην νομίζετε και αυτοί οι δύο άλλα θα βάλουν όλα και όλα. 4 πόντους και προηγούνται αυτή τη στιγμή με βραχιά κεφαλή. Οικονομόπουλος ξανά για τρεις. Αυτή φορά είναι εύστοχος. Είναι καλός ο Τέρο Οικονομόπουλος. Προϊόν των Ακαδημιών του Πανιωνίου, ο οποίος τον είχε πάρει από τον Μίλωνα. Όπως και να έχει, η διαφορά είναι στα 52-48 πλέον. Στο 7-0 το σερί των γηπεδούχων και έχουμε time out. Ενώ βλέπουμε ότι ο Έλος Αστακού περνάει από τον Παγκράτη, τον ουραγό Παγκράτη, δεν μπορεί να πετύχει έστω μια νίκη Γοήτρου. Χάνει 64-77 από τον Έλος Αστακού που θέλει να σιγουρέψει την πέμπτη και τελευταία θέση που οδηγεί στα play-off. Επιστροφή στο κλειστό της Καλυθέας. 52-48 έχει αποσπαστεί ο Εθνικός, 4 πόντους από τον Χολαργό που έχει πάθει αφλογιστία. Εδώ βλέπουμε τον Πανιόνιο στο γειτονικό ντέρμπι με τον Αμίτα, προηγείται 35-22 στο 15. Ζακόπουλος θα σουτάρει και θα ευστοχίσει από το high post. Το πρώτο καλάθι του Χολαργού σε αυτήν την περίοδο. Μαχαίρας, πασάρει στον Οικονομόπουλο, από εκεί στον Αντωνάκη. Έχει μπροστά του τον Αγγελόπουλο, αυτός προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι. Θα σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Μαχαίρας θα πάρει όμως το rebound και θα ευστοχίσει. Και στην πλάση του τον Καλινικίδη.
Με τον λόγο του κατάφερε να εκτοπίσει τον αντίπαλο παίχτη και να πετύχει ένα σημαντικό καλάθι, 12 πόντους για τον Μαχέρα. Τον πρώτο rebounder του εθνικού στο πρωτάθλημα και από τους κορυφαίους της κατηγορίας. Καλλινικής με δύο παίχτες αντιπάλους. Θα βρει τον Γκιζόγιαννη στην αδύνατη πλευρά. Αυτός θα στοχίσει το καλάθι, όμως σωστά δεν μετράει. Αφού η μπάλα έφυγε από τα χέρια του σουτέρ, όταν είχε ακουστεί η κόρνα που σήμανε το τέλος των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης. Ο Αντωνάκης στο Μαχέρα, τον βλάζει τώρα ο Μοσενίγος. Δεν εκμεταλλευτεί αυτός διαφορά όγκου και ύψους. Κόκαλης από τη γωνία, σουτάρει, αστοχή, παίρνει όμως το φάουλ και δύο βολές. Κόκαλης έχει ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στις τρεις κατοχές. Εύστοχο λεπτευγάλι λοιπόν βολών για τον Κόκαλη. 10 πόντους και από αυτόν. 12 έχει ο Μαχέρας, 12 έχει και ο Λάνε. Και 9 έχει πετύχει ο Αντωνάκης. 4 και 13 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Φαλακός με μόνο ένα καλάθι. Σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να ευστοχίσει και πάλι ο Αποστολίδης. Εγκλωβισμένος δείχνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Προσπαθεί να βγάλει από την άμυνα τώρα τα σπασμένα. Ο Μαχέρας με τον Κιζόγιαννη, Κόκαλης για τρεις. Άστοχος, διεκδικήθηκε το rebound. Ο Μοζενίγος έδωσε την μπάλα στον Αγγελόπουλο. Δεν μπορεί ούτε να βγάλει συνδυασμό ο Χολαργό. Μοτσενίγος στη γωνία. Ζακόπουλος προσποιείται, θα σουτάρει για τρεις. Πάλι άστοχος. Ο Γκιζόγιαννης πήρε το rebound. Αποστολίδης διεισδύει και αυτός. Γκιζόγιαννης για τρεις από τη γωνία. Άστοχος και rebound από τον Αντωνάκη. Έχει διαβάσει ο Εθνικός τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι του Χολαργού που είναι από μέσα προς τα έξω, δηλαδή μπάλα πάει λίγο μέσα, γίνεται κάποια σπλίτ για να βγει ένα ελεύθερο τρίποντο. Λάνε, το Μαχέρα αφήνει τον Αποστολίδη στην πλάτη του, γυρνάει αλλά αστοχή. 2-42, 56-50, Μοτσενίγος από τη γωνία, πάλι άστοχος. Ένα καλάθι σε σχεδόν 10 λεπτά έχει πετύχει ο Χολαργός. Έχει δεχτεί ένα 11-0 από τους αντιπάλους του και προηγείται αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με το καλάθι του Κόκαλη η διαφορά θα πάει στους 8 πόντους. Ο Κόκαλης κέρδισε και φάουλ. 2 και 20 ο Εθνικός χτίζει διαφορά και πλέον γίνεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει το Ρώσφυλλο αγώνα στο παιχνίδι που σας προσφέρει το Τανάκι αποκλειστικά το EuroCup.net σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Ο Κόκαλης αστοχεί αυτή τη φορά στη βολή. Το rebound το μαζεύουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι χρειάζονται επικόντως πόντους πλέον. Χάνουν με 8. Ένα 13-0 σερί. Καλλινικίδης ξανά στη θέση του Μουτσενίγου στο παρκέ. Ο Κουτούλιας τον Τζακόπουλο, αυτός επιτηρείται από τον Οικονομόπουλο. Χαμηλά η μπάλα πάλι. Τελειώνει ο χρόνος. 3-2. Σου τριών πόντων από τον Τζακόπουλο, είναι άστοχος το rebound από τον Κόκαλη. 1-37. Ο Εθνικός δείχνει να πατάει σταθερά στα πόδια του. Ο Λάνε. Μπάλα χαμηλά στο Μακέρα, αυτό πήγε να γυρίσει. Τράκαρε με τον Αποστολίδη και φάουλο τον Οικονομόπουλο. Φανταστείτε ότι είχε δικαίωμα να δώσει ακόμα ένα φάουλο ο Εθνικός. Σωστά έπραξε ο Οικονομόπουλος. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Χολαργός έχει να σκοράρει, έχει μάλλον σκοράρει ένα καλάθι στα τελευταία σχεδόν 12 αγωνιστικά λεπτά. Κόκαλης παραδέχεται ότι έβγαλε την μπάλα εκτός παρκέ προς τιμήν του και έτσι οι αρχικές δοκιμασίες πνίγονται μετά την παραδοχή του παίκτου γηπεδούχων ότι αυτός έβγαλε την μπάλα στο παρκέ, εκτός παρκέ μετά την πάσα του Κουτρούλια. 1-12 ακόμα. Στα 58-50 Καλλινικίδης στην πλάτη του είχε το μαχαίρα σου τριών πόντων από τον Κουτρούλια από τη γωνία, είναι εύστοχος. Να ένα καλάθι για τον Χολαργό, μειώνει σε 58-53. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κουτούλιας είναι το πρώτο του καλάθι σε αυτή τη τελευταία περίοδο. Κόκαλης στο Λάνε. Η προσθέτω του Τζακόπουλο. Άλλα 6 δευτερόλεπτα. Δυστή. Για ποιον Μάρτζος προσποιείται σου τριών πόντων. Και είναι εύστοχος ο Μάρτζος. Αυτό το καλάθι μπορούμε να πούμε ότι είναι και το στέγασμα της νίκης του Εθνικού. Σφραγίζει λοιπόν τη νίκη της ομάδας του Πειραιά. Αν και θέλουμε ακόμα 36 δευτερόλεπτα, είναι πολύ δύσκολο να καλυπτούν οι 8 πόντοι. Time out που καλεί ο κύριος Κουφός, ο οποίος θα χρειαστεί να βγάλει λαγούς από το καπέλο του, το οποίο δεν βοράει κιόλας, για να μπορέσει ο Χολαργός να φύγει νικητής από το γήπεδο του Εθνικού. Προς το παρόν χάνει 61-53 και μένουν 36 δευτερόλεπτα. Τζακόπουλος έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ευστοχή στην πρώτη. 61.
55 τώρα με τις δύο εύστοχες βολές του Τζακόπουλου. Θα κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, αλλά θα στοχίσει ο Τζακόπουλος κάτω από το καλάθι. Μάχες, νικητής ο Λάνε και κερδίζει φάουλ από τον Μοτσενίγο. Ενώ στο Ιβανόφιο γίνεται συναρπαστικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στο σκορ. Ο Ηρακλής δυσκολεύεται σε άλλο ένα μάτς. Είναι αυτή τη στιγμή 57-57. Με την ΑΕΛ να παρουσιάζει ένα πολύ αξιόμαχο πρόσωπο. Ο Λάνε εδώ πετυχαίνει άλλο ένα πόντο. 62-55, 26 δευτερόλεπτα ακόμα. 63-55, 14 πόντους από το Λάνε με 4 τρίποντα, 2 πρώτες εύστοχες βολές. Τζακόπουλος, τον Καλινικίδη, αυτός το lay up, ευστοχή. Μειώνει σε 63-57. Η πίεση του Φολαργού αποφέρει καρπούς, καθώς την μπάλα βγήκε από το διακοινό Μάρτζου, εκτός παρκέ. 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Μοτσενίγος κερδίζει φάουλ από τον Κόκαλη. Ο Κόκαλης που έκανε προφανώς φάουλ για να μην δεχτεί ομάδα το τρίποντο, παρότι ο χρόνος είναι λίγος. Ο Μοτσενίγος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Φτάνει τους 6 πόντους στο μάτς. Και τους 7 τώρα. ...63-59 στους 4 η διαφορά. Στις δύο κατοχές, time out που καλεί ο κύριος Βλάχος. Ξανά κοντά σας, 15 δευτερόλεπτα απομένουν, ο Εθνικός έχει την επαναφορά, 63-59 προηγείται. Είναι το αδιαφύλλαν νίκη του φαβορί για την νίκη. Φάουλ γρήγορα στο Μαχαίρα από το Μοτσενίγο. Πάει στις βολές στο σέντερ του Εθνικού. Για να δούμε ο Κώστας Μαχαίρας τώρα στις ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. 64-59. Στους 13 πόντους ο Μαχαίρας. Αποστολίδης διεισδύει. Στη γωνία είναι ο Γκυζόγιαννης, θα σουτάρει για 3, είναι έστοχος. 64-62. 6,7 δευτερόλεπτα.
Επαναφορά για τον Εθνικό. Την παράσταση του Αντωνάκη θα κερδίσει φάουλ αυτός από τον Καλινικίδη. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του μάτς. Ο Αντωνάκης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Για να δούμε λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Το θαύμα που λέγαμε ίσως τελικά γίνει από τον Χολαργό. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ γρήγορα από τον Μάρτιο για να μην εκδηλωθεί τρίποντο. Κάποιες διαμαρτυρίες για τον χρόνο που κύλησε από την πλευρά του πάγκου του Χολαργού. Ο Αντωνάκης ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές. Το παιχνίδι πλέον είναι στο σουτ. Και οι παίχτες του Εθνικού κάναν φάουλ μη ρισκάροντας να δεχτούν τρίποντο, όπως έγινε στην προηγούμενη φάση. Μποχωρίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Και οι τελευταίες ελπίδες μάλλον των φιλοξενούμενων. Ο Μποχωρίδης πήρε εντολή από τον κύριο Κουφόλα να χάσει τη βολή. Πράγματι ο Μαχαίρας μαζεύει το rebound. Ένα ακόμα 9 δευτερόλεπτα. Ο Εθνικός θα πάρει αυτή τη νίκη. Ανεβαίνει στο 14-12. Μόνος του πλέον στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για τον κύριο Βλάχο τηρουμένων των αλλαγιών. Άμα λάβει κανείς υπόψη του πώς στήθηκε αυτή η ομάδα. Τελευταία στιγμή. Ο Εθνικός παραμένει στο κυνήγι του Αστακού. Ελπίζοντας βέβαια και αυτός πολύ δύσκολα να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση. Το παιχνίδι τελειώνει μετά τις δύο εύστοχες βολές. Δεύτερη μάλλον εύστοχη βολή, 66-62, ο Εθνικός κερδίζει το Χολαργό. Ο κύριος Κουφός διαμαρτύρεται κάπως στους διαιτητές. Όλα εντάξει, ηρεμήσαν τα πνεύματα. Τέλος καλό λοιπόν. Όλα καλά. Ο Χολαργός δεν τα κατάφερε στο γήπεδο του Εθνικού. Ιτήθηκε με 66-62. Οι γηπεδούχοι ολοκληρώνουν αυτή την αγωνιστική με νίκη. Στο παιχνίδι που σας μετέδωσε ζωντανά και αποκλειστικά το eurohoops.net, ο Εθνικός επικράτησε 66-62 για την 26η αγωνιστική του Χολαργού. Μια 26η αγωνιστική η οποία έγινε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη. Εδώ βλέπετε και τον πιο γνωστό και αναγνωρίσιμο ίσως οπαδό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τον Εθνικάρα, τον Γιάννη Ματζουράνγκη, ο οποίος αποχωρεί σιγά σιγά και αυτός από το παρκέ, χαρούμενος για την νίκη της αγαπημένης του ομάδας. Αυτά λοιπόν από το κλειστό του Εθνικού. Εθνικός Χολαργός 66-62 εδώ στην Καλλιθέα για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2. Από όλους εμάς στο eurohoops.net ευχές για ένα χαρούμενο Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους και ραντεβού την Τετάρτη του Πάσχα με ένα παιχνίδι για την 27η αγωνιστική. Καλό σας απόγευμα.